Στις 9 Απριλίου εμφανίστηκαν στο διαδίκτυο φωτογραφίες με την ανύψωση ρωσικής σημαίας στον οικισμό Περβομάισκογε στη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονένσκ. Λίγο αργότερα, αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονένσκ ανακοίνωσαν την κατάληψη του οικισμού από το ρωσικό στρατό. Μία ημέρα πριν το πρακτορείο, Free Press είχε αναφέρει σύμφωνα με ρωσικό μέσο πως ουκρανικές μονάδες εκδιώχθηκαν έξω από την περιοχή της οδού Λένιν του συγκεκριμένου οικισμού και αναγκάστηκαν να κινηθούν κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου E50. Από ό,τι φαίνεται, μέσα σε λίγες ώρες οι Ουκρανοί εγκατέλειψαν ολοκληρωτικά το χωριό, αφήνοντάς το στα χέρια των Ρώσων. Τώρα, ο επόμενος στόχος του στρατού της Μόσχας, στον εν λόγω τομέα του μετόπου, φαίνεται να είναι ο οικισμός Νετάιλοβο, κάτι που γνωρίζουν πολύ καλά οι Ουκρανοί στρατηγοί. Μέσα, επικαλούμενα δηλώσεις επίσημων Ουκρανών ανέφεραν πως σύντομα θα λάβει χώρα η πολιορκία του χωριού από τους Ρώσους, η οποία εκτιμάται πως δεν θα διαρκέσει πολύ αφού οι αμυνόμενοι αδυνατούν να υπερασπιστούν το σημείο. Το Νετάιλοβο θα έχει την ίδια τύχη με το Περβομάισκογε και θα περάσει υπό ρωσικό έλεγχο, ανέφερε ένα νέο μέσο. Η κατάσταση στο δυτικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονένσκ είναι πράγματι καταστροφική για τις ουκρανικές δυνάμεις. Οι Ουκρανοί που πολεμούν εκεί έχουν μόνο μία ανοιχτή οδό διαφυγής, έναν χωματόδρομο που χρησιμοποιείται κυρίως για τη μεταφορά πολεμοφοδίων για τους στρατιώτες στην πρώτη γραμμή. Οι Ρώσοι θα προσπαθήσουν να αυξήσουν την πίεση κατά των αμυνόμενων τις επόμενες μέρες, αφού επιχειρούν να αποκτήσουν τον έλεγχο της γραμμής Ουμάνσκογε, Καρλόφσκογε, Βοντάνογε. Πριν λίγο, μηχανοκίνητες ομάδες του ρωσικού στρατού πραγματοποίησαν επιθέσεις στην κατεύθυνση βόρεια του Βοντάνογε, δημιουργώντας νέους πονοκεφάλους για τους Ουκρανούς. Το 105ο Σύνταγμα του Στρατού της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονένσκ λέγεται πως ανέφερε «Ο στρατός μας έχει πλησιάσει τους οικισμούς για Σνομπροντόνφκα και Νετάιλοβο». Κρίνοντας από υποκλοπές ραδιοεπικοινωνιών του εχθρού, οι Ουκρανοί είναι έτοιμοι να οπισθοχωρήσουν από αυτή την κατεύθυνση σήμερα. Η ρωσική πρόοδος δεν περιορίζεται βέβαια μόνο στην περιοχή γύρω από το Περβομάισκογε, αφού οι δυνάμεις του Κρεμλίνου προελάψουν μερικώς και στην κατεύθυνση της Αντίβκα στο Ντονένσκ. Συγκεκριμένα κινήθηκαν ακόμη πιο κοντά προς τον οικισμό Νοβοκαλίνοβο, ο οποίος αναμένεται και αυτός να δεχθεί σύντομα ρωσική επίθεση. Η νεότερη επιτυχία του ρωσικού στρατεύματος εκεί είναι η κατάληψη θέσεων στη Δασόδη περιοχή, που βρίσκεται λιγότερο από 1 χιλιόμετρο μακριά από το Νοβοκαλίνοβο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.